Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν το ζητούμενο σήμερα ήταν σε αυτές τις συμβάσεις το ποσό, νομίζω θα είχαμε τελειώσει σε 5 λεπτά. 450.000 ευρώ συνεισφορά της Ελλάδας σε ένα πρόγραμμα 21 εκατομμυρίων ευρώ, πιλωτικό παρακαλώ, στα πλαίσια ενός προϋπάρχοντος προγράμματος για τις ταινίες, αυτό το λεγόμενο Yuri Maz, το οποίο ήδη τρέχει εδώ και αρκετό καιρό. Και θα το είχαμε λύσει το ζήτημα, γιατί όταν μιλάμε και για πολιτισμό, όταν μιλάμε για παραγωγή σειρών, ως τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού, θα έλεγε κάποιος, όχι ότι είναι αυξημένα τα κονδύλια, αν δείτε όλο ένα συρρυκνούμενα τα κονδύλια για τον πολιτισμό, από τότε που υπάρχει αστική δημοκρατία, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, συρρυκνούμενα είναι. Ουδέποτε αυξήθηκαν τόσο πολύ και με τον σωστό τρόπο για να μπορεί κάποιος να μιλάει για ανάδειξη των πολιτισμικών αναγκών της χώρας. Θα την είχαμε τελειώσει τη συζήτηση. Θα ήταν και δύσκολο να φέρει και κάποιος αντίρρηση, δηλαδή. Αν ήταν μόνο θέμα ποσού, είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό παρουσιάζεται έτσι εδώ τώρα. Έχουμε σκεφτεί τι είναι. Άκουσα και κάποια πράγματα. Εγώ θεώρησα ότι είμαι κάτσα το Πορτορίκο σήμερα. Αυτά που άκουσα για τις αμερικάνικες εκλογές, εντάξει, δεν με εκπλήσουν. Οφείλω να ομολογήσω, γιατί να μας εκπλήξουν εμάς. Καθόλου. Είναι θέμα κουλτούρας. Όταν έχεις και την αισθητική της εισόδου στο Λευκό Οίκο ενός νηπτήρα, δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος που δεν μπήκε ο Μπιντές. Συγχωρήστε με. Είναι και θέμα αισθητικής. Πώς θα το κάνουμε? Και είναι κομμάτι της κουλτούρας και αυτό. Μιλάμε όμως για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή για κάτι ευρύτερο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε και για χώρες των οποίων η κουλτούρα ή, αν θέλετε, και τα πολιτισμικά αγαθά είναι σήμερα, τώρα, αυτές τις τελευταίες χρονιές, αντικείμενα λαφυραγώγησης σε πολέμους που δεν αφορούν σε κανέναν. Σε κανέναν. Μιλάμε για ενίσχυση σειρών υπέρ της διαφοροποίησης σε μια Ευρώπη που δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσει το Στεπάν Μπαντέρα από τον Αντώνιο Μπαντνέρας. Δουλευόμαστε μεταξύ μας. Μιλάμε για το άγχος των πλατφορμών και την πολιτική σημασία του πολιτισμού. Και είμαστε εδώ μέσα βουλευτές. Και μπορώ να το πω με τα λόγου γνώσεως, που δεν δώσατε φράγκο στα κόμματα, φράγκο, για το γεγονός ότι σηκώθηκε πολύ πριν την κουβέντα περί τεχνητής νοημοσύνης, στις εκλογές του 2015, ψεύτικη ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ότι όλοι οι κομμουνιστές έπρεπε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν άνοιξε μύτη. Και δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε με κανέναν τρόπο, γιατί έπρεπε να στείλουμε δικηγόρο επιτόπου να κάνει ασφαλιστικά μέτρα στο Λος Άντζελες. Και κάναμε παρέμβαση σε 9 η ώρα το πρωί με ανοιχτές τις κάλπες και κατέβηκε μια μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών. Και δεν ενοχλήθηκε κανενός η κουλτούρα και ο πολιτισμός, ο πολιτικός. Πόσες φορές έχω ακούσει αυτή τη λέξη πολιτικός, πολιτισμός? Και ερχόμαστε εδώ να πάμε να συνδέσουμε μία χρηματοδότηση σειρών, πειραματική. Γιατί πειραματική σε τελευταία ανάλυση? Για καλώς σκεφτείτε το. Δεν υπάρχει πείρα. Το αποτέλεσμα των εκλογών ξέρετε ποιο είναι. Αυτό που ήδη χρησιμοποιείτε όλοι σας και χρησιμοποιήσε και ο Πρωθυπουργός για να πει συγχαρητήρια, η πλατφόρμα του μεγάλου νικητή των εκλογών που είναι ο Elon Musk. Αυτό θα καθορίσει τον πολιτισμό τώρα σε επίπεδο πλατφόρμας. Δεν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Έχετε δει την ταινία, γιατί μιλάμε για λαϊκό όφελος. Όταν το ΚΚΕ μιλάει για πράξεις, αποφάσεις, θέματα, κονδύλια, πολιτικές θέσεις, να είναι υπέρ του λαού. Έχετε δει την ταινία που γυρίστηκε εδώ στην Ελλάδα, ώστε τα κομμάτια τα υποβαθμισμένα εντελώς, πίσω από τις Σοκράτους, πίσω από το παλιό χρηματιστήριο, τα έχετε δει? Όπου μπήκανε ταμπέλες απλώς και μετατράπησαν τα χεράνι. Τα έχετε δει? Οι υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας βαφτίστηκαν τη Χεράνη.
Και παίχθηκε μία blockbuster ταινιάρα με το Μάγκα, να πούμε, τον Πράκτορα, ο οποίος έρχεται στη Τεχεράνη, που ήταν τα υποβαθμισμένα κομμάτια της Αθήνας. Βγήκαν οι ταμπέλες και έμεινε η Αθήνα όπως ήταν. Αχ, πολύ συγκινήθηκα από αυτή την επένδυση και από αυτόν τον πολιτισμό. Εσείς δεν συγκινηθήκατε? Που η Αθήνα ήταν η κοντινότερη πρωτεύουσα να θυμίζει Τεχεράνη, για να μην πάω στην πολιτική της Τεχεράνης αυτή τη στιγμή. Θέλετε να μιλήσουμε για την ιρανική τέχνη σε επίπεδο Φαγιούμ? Υποκριτικά είναι όλα αυτά. Βαθιά υποκριτικά. Γι' αυτό και τα καταψηφίζουμε. Μιλάτε δε, και αυτό είναι και το εξοργιστικό, μέσα σε αυτήν την συμφωνία, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, για κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα. Οπότε εγώ εδώ με τα λόγου γνώσεως, καλά από σύμπτωση φορά και κόκκινα σήμερα, πάρτε το σκουκουέ σας, παρακαλώ πάρα πολύ, όχι ως χρώμα των Αμερικανών Δημοκρατικών, σας ικετεύω. Ούτε καν ως Ολυμπιακό. Γιατί το λέω με τα τρόμου. Αλήθεια σας το λέω. Διότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να συζητάμε. Ακόμα και για τα χρώματα. Έχετε συνέστηση ότι μιλάτε για κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα και αυτό το κόκκινο, όταν πάει στο κουκουέ, με μετατρέπει εμένα σε τρομοκράτη και τρομοκρατική οργάνωση? Ακόμα και σε επίπεδο ταινιών? Γιατί κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι ο ναζισμός και ο φασισμός και κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι ο αντικομμουνισμός. Και εσχάτως θεσμοθετημένο κιόλας. Μες στον Αύγουστο της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, στον Αύγουστο, υπάρχει γιορτή που εξομοιώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Για ποια κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα μιλάμε? Ήθελα να ξέρω δηλαδή. Δεν μιλάω για τις απαγορεύσεις. Μιλάμε για την κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα των αποτελεσμάτων της αποικιοκρατίας ως λαφυραγώγηση που έχει την κάρει όλα τα μουσεία. Και την ιδιοκτησία του Λόρδου Τάδε και του Λόρδου Δίνα που πέρασαν από εδώ και από άλλες χώρες του κόσμου. Μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα και το μπλε του Μαρόκου που έγινε ιδιοκτησία του Ιβ Σεν Λοράν σε ομώνυμο μουσείο και το Μαρόκο χώρα παρατηρητής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Να χρηματοδοτήσουμε και να μπούμε μέσα να χρηματοδοτήσουμε σειρές. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι σε μια εποχή όπου η καλλιέργεια του ουκρανικού εθνικισμού, γι' αυτό ανέφερα τον Μπαντέρα πριν, είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, είναι η εξήμνηση του δοσιλογισμού και της συνεργασίας με τους Γερμανούς Ναζί τότε. Σε μια Ελλάδα που έχει πίσω της την έννοια δοσύλλογος και ένα ΕΑΜ. Για ποια κοινή κουλτούρα μιλάμε τώρα? Σε ποιες πλατφόρμες θα σηκωθεί τι? Τουλάχιστον, ας ήταν και πιο ρεαλιστικά γραμμένο. Είναι να διευκολυνθούν οι μεγάλες πλατφόρμες. Αποδείχθηκε και με το προηγούμενο για τα φιλμ, κύριε Υπουργέ, ότι η χρηματοδότηση ξαναπάει σε 2-3 μεγάλες χώρες. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο που παίρνονται και οι πολύ μεγάλες αποφάσεις από 2-3 μεγάλες χώρες, εξίσου χρεωμένες με τη δική μας και περισσότερο χρεωμένες με τη δική μας. Οι οποίες όμως έχουν πίσω τους και τη γιγάντια δύναμη να παίζουν διαφοροποίηση. Ακούω καμιά φορά για το Δοξιάδη που είπε κάποιος προλαλήσας εδώ βουλευτής για το Δοξιάδη και την Βραζίλ. Μα ο Δοξιάδης έχει πάει και στην Γκάνα. Και όταν μιλάμε για πολιτισμό, για χώρες, για λαούς, δεν πάμε στην ατομική, καλλιτεχνική ή επιστημονική ή αρχιτεκτονική ή αισθητική ή παραστατική προσφορά. Γιατί αν πάμε στα άτομα, τότε υπάρχει και η κουλτούρα του Las Vegas. Έχουμε και τον Nick the Greek. Πού παίζει στα καζίνα. Και αυτό κουλτούρα θα είναι? Θα είναι κουλτούρα. Καταλάβω δηλαδή. Όποιος Έλληνας εμφανιστεί, τον εγκρεπώνται ήτανε CIA σφαγέας. Θα το πάρουμε για κουλτούρα. Ειδικά στα ζητήματα αυτά, θα έπρεπε κάποιος να είναι πιο προσεκτικός και να μην θεωρεί την εθνική μορφή της τέχνης ως ιδιαιτερότητα
σαν μια προσπάθεια να αποφύγει κάποιος τον ευρωπαϊκό καπιταλιστικό πολτό, ο οποίος έχει μετατρέψει την τέχνη σε εμπόρευμα. Και βεβαίως εμείς στην πρώτη θα ψηφίσουμε κατά τη σύμβαση με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στη δεύτερη, τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε, που αφορά τη Βραζιλία. Επειδή έχει και μερικά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε ναι, αλλά έτσι όπως έρχεται, με τη μορφή που έρχεται, δεν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε. Θα πούμε παρόν, γιατί είναι ωραίο να γίνονται ανταλλαγές, να έρχονται άνθρωποι της παραγωγής, της τέχνης, σε επαφή, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να μπορείς να υψώσεις ανάστημα όπως κάνουμε εμείς στην εμπορευματοποίηση της τέχνης, όταν ακόμα και τα πνευματικά δικαιώματα, το έργο που έχει παραχθεί από ανθρώπους είναι κυριολεκτικά αντικείμενο, όπως είναι μια καρέκλα, ένα τραπέζι, δεν ξέρω πώς θα σας το εξηγήσω. Εδώ υπάρχουν πλατφόρμες που αγοράζουν, ξέρω εγώ, όλη την παραγωγή των Beatles και δεν μπορεί να την ακούσεις ή να την κατεβάσεις χωρίς να τους πληρώσεις. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τραγούδια που κατεβαίνουν γιατί δεν αρέσει στον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας, του Νεροχίτη ας πούμε, ή κάποιας άλλης αντίστοιχης πλατφόρμας, δεν αρέσει το περιεχόμενο των τραγουδιών. Όταν το κάνεις εμπόρευμα και βασίζεσαι και σε χορηγούς και σε επενδυτές πάνω σε αυτό, πιστεύετε ότι δεν θα καθορίσει το περιεχόμενο? Όταν το περιεχόμενο στο επίπεδο της πλατφόρμας μπορεί να κατέβει ανά πάσα στιγμή. Να σας έβλεπα να έρθετε εδώ, να φέρετε ένα πολιτισμικό, συμφωνητικό. Να βρούμε τρόπους να αμυνθούμε στον πολιτισμικό εμπορευματοποιημένο υπεριαλισμό και να πούμε να καθίσουμε να συζητήσουμε. Αλλιώς μπορούμε απλώς να ψηφίσουμε παρόν για τη Βραζιλία, κατά για το Συμβούλιο της Ευρώπης και να ευελπιστούμε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι σημαίνει ψηφίζω ελεύθερα, επηρεασμένος από την άρχουσα τάξη που μου υπαγορεύει το πώς θα ψηφίσω.